στην δεύτερη πατρίδα του, την Ελλάδα και στην πόλη που αγάπησε και αγαπήθηκε ως ολίγη. Βρέθηκε ως Ντέγκο Μουφ, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών που αγωνίστηκαν στον ΠΑΣ Γιάννενα. Αφορμιστάθηκε η διεξαγωγή του φιλικού βετεράνων του ΠΑΣ με την ΑΕΚ, το οποίο ωστόσο λόγω καιρικών συνθήκων αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Πλην όμως, ο Ντέγκο Μουφ όπως και ο σύνδεσμος βετεράνων του ΠΑΣ τιμήθηκαν από τον Δήμο Ιαννητών και τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ με το μετάλλιο της πόλης. Στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου, τον Ντέγκο και την αντιπροσωπεία του συνδέσμου. Υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαγεωργίου, αντιδήμαρχη και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τον Αθλητισμό Νίκος Τσόλης. Είμαι σίγουρος ότι έχει την ομάδα μας πάντα στην καρδιά του. Ο αγώνας των βετεράνων του ΠΑΣ και της ΑΕΚ αντίστοιχα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση των δομών στη Μονή Δουραχάνης και ο Δήμαρχος εξήρε την πρωτοβουλία και τόνισε ότι ο Δήμος θα είναι αρρωγός σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια. Η ομάδα μας, ο ΠΑΣ Γιάννενα, μας έχει χαρίσει μεγάλα πάθη, μεγάλες νίκες και μεγάλες στιγμές. Ο καθένας από εσάς, αλλά και πολλοί άλλοι που τους εκπροσωπείτε σήμερα, έχει βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτή την πολυετή πορεία της ομάδας μας. Μια πορεία που είχε και δύσκολες στιγμές, όμως πάντοτε κατάφερνε να ενώνει την πόλη. Από τα χρόνια του θρυλικού Άγιαξ μέχρι και σήμερα. Για αυτή λοιπόν την πορεία σήμερα σας τιμούμε. Και μαζί έναν ξεχωριστό αθλητή. Ξεχωριστό για το πάθος, την αγωνιστικότητα και το ήθος. Τον Ντέγκο Μουφ. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες όπου το όνομά του έγινε σύνθημα στις εξέδρες αλλά και σύνθημα για την πόλη. Όλο και σε κάποιο τοίχο θα υπάρχει ακόμα γραμμένο. Απόδειξη ότι τα χρόνια μεν περνάνε, αλλά ο χρόνος δεν σβήνει τις όμορφες στιγμές. Είναι αναμνήσεις που κουβαλάμε, είναι οι αφηγήσεις μας προς τους νέους. Σήμερα ανταποδίδουμε στους βετεράνους της ομάδας μας. Τους ζητούμε να συνεχίσουν τις ωραίες πρωτοβουλίες όπως τον αγώνα που θα δούμε για την ενίσχυση των δομών της Μονής Δουραχάνης. Από την πλευρά μας, θα είμαστε δίπλα τους και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθειά τους με τα μέσα που διαθέτουμε. Να είστε πάντα καλά. Ο Ντέγκο Μουφ δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή στα Γιάννενα, τα οποία χαρακτήρισε δεύτερη πατρίδα του, αφού, όπως είπε, στην πόλη έζησε αξέχαστες στιγμές. Εξέφρασε τη χαρά και η ικανοποίησή του για την πορεία που κάνει η ομάδα στο πρωτάθλημα και για την σταθερή εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Πάντα χαρούμενος, πάντα πολύ ευτυχισμένος από το όταν περνάω στα σύνορα και μπαίνω στην Ελλάδα και ξέρω ότι τα πάω Γιάννηνα. Έχω ζήσει εδώ αξέχαστες στιγμές της ζωής, όσο ποδοσφαιρικά τόσο και εκτός ποδοσφαίρου. Αγαπήθηκα και αγάπησα και εγώ αυτή την πόλη. Και όταν είμαι στη Σερβία με τους φίλους μου για πλάκα, έτσι λέω ότι θα πρέπει να δω, να προσπαθώ μία μέρα όταν τα πετάνω, να δω πώς τα κηδεία θα γίνει στα Γιάννηνα. Τόσο αγαπάω τα Γιάννηνα. Είναι πολύ μακρινό αυτό που λες βέβαια. Μάλιστα. Έτσι, αλλά προφανώς παρακολουθείς την πορεία του, το ξέρουμε ότι παρακολουθείς την πορεία του ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι. Πλέον είναι καλά χρόνια για την ομάδα, δεν είναι τα δύσκολα χρόνια που έπαιξες εσύ. Μάλιστα. Τι πιστεύεις, πώς τη βλέπεις την ομάδα, τι προοπτικές έχει? Τη βλέπω πάρα πολύ καλά τελευταία χρόνια, σταθερή, με καλούς παίκτες, καλούς προπονητές έχει επιλέξει. Χαίρομαι πάρα πολύ, νευριάζω όταν είμαι στη Σερβία και πρέπει να κάνω κάποια άλλη δουλειά και δεν μπορώ να δω το ΠΑΣ μέσω ίντερνετ που το βλέπω. Έτσι να φανταστείτε πόσο αγαπάω τον ΠΑΣ. Χαίρομαι που η ομάδα περνάει καλύτερα χρόνια από τότε που έπαιξα εγώ και εύχομαι να μείνει στην Αλφα Εθνική για πάντα. Εγώ τα συνεχίζω, όποτε με καλούν να έρχομαι εδώ και όποτε δεν τα είμαι εδώ, άμα τα είμαι Σερβία, να την υποστηρίζω. Ασχολείσαι με την προπονητική? Το έχεις στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή μπορεί να ασχοληθείς και στα Γιάννενα? Μπορεί, ασχολούμαι. Το θέμα είναι σε εμάς στο ποδόσφαιρο. Δεν πάνε και τα πράγματα πολύ καλά. Το ζητούμενο πρώτο είναι να έχω εγώ άδεια προπονητική. Τώρα δεν την έχω αυτή που θα μπορώ να είμαι προπονητής στη Super League, αλλά κάνω αγώνα, προσπαθώ να γραπτώ και αυτό και μία μέρα γιατί όχι. Και άμα δεν τα γίνει, δεν πειράζει. Εγώ έρχομαι σε αυτή την πόλη και σαν τουρίστας να έρθω, θα είμαι μια χαρά. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Νίκος Τσόλης, απονέμοντας το μετάλλιο στον πρόεδρο του Συνδέσμου Βετεράνων Δημήτρη Κλίτσα, σημείωσε πως ο Δήμος θα συνεχίσει να τιμά μεγάλους ποδοσφαιριστές που άφησαν το στίγμα τους στον ΠΑΣ και την πόλη.
Σπύρου μέχρι και σήμερα. Και σήμερα μας δίνεται μια ευκαιρία να ανοίξουμε μια πόρτα που είχαμε ως εκκρεμότητα από χρόνια τώρα ως Δήμος Ιαννητών. Ξεκινούμε σήμερα με τον ΜΟΥΦ και θα συνεχίσουμε και με άλλους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που στιγμάτισαν την πορεία του Παζιάρνα με τρόπο τέτοιο ώστε ακόμα ο κόσμος να οραματίζεται παλιές εποχές αλλά να νοσταλγεί και εκείνους τους παίκτες που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην όλη διαδρομή του Παζιάρνα. Εκ μέρους των βετεράνων, ο Δημήτρης Κλίτσας ευχαρίστησε το Δήμο για την τιμή και σημείωσε πως ο Σύνδεσμος θα είναι παρόν σε κάθε φιλανθρωπική εκδήλωση. Εμείς, ως Σύνδεσμος Βετεράνων, θα ήθελα να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε όπου μας καλούν για φιλανθρωπικό σκοπό ή για οποιαδήποτε ανάγκη χρειαστεί για να βοηθήσουμε. Αυτό είναι στις αρχές μας. Και θα είμαστε πάντα δίπλα σε όποιον το χρειαστεί και όταν χρειαστεί να κάνουμε ένα παιχνίδι. Και δίπλα στα, να τιμήσουμε τα άτομα, όπως είπατε, προείπατε και εσείς, τα εμβληματικά άτομα που παζιάνουν σε όλη αυτή την πορεία της ομάδας που αγαπάμε όλοι εδώ στην πόλη.